Γιατί είναι σημαντικός ο προσυμπτωματικός γυναικολογικός έλεγχος? Είναι σημαντικός γιατί αν είναι ολοκληρωμένος και μια ενδελεχή εξερεύνηση, θα το έλεγα έτσι, διασφαλίζει πρώτα απ' όλα την υγεία της γυναίκας και για την αυτοπεποίθησή της. Επίσης, ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών 2-3 μηνών, που συνήθως δεν πηγαίνουν οι κυρίες στους γιατρούς τους, εκτός και αν είναι συμπτωματικές, ότι δεν έχουμε ξεχάσει κάτι το οποίο υπολανθάνω σε μορφή μπορεί να εξελιχθεί αργότερα. Στους γυναικολόγους εδώ στην Ελλάδα είναι περίεργο πράγμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση εκεί τον Ιούνιο-Μάιο και μετά ξανά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δηλαδή, αυτοί οι μήνες Ιούλιο-Αύγουστο οι κυρίες συνήθως αποφεύγουν ή δεν θέλουν ή έχουν άλλες προτεραιότητες, κυρίως διακοπές στις οικογένειές τους. Επομένως, είναι ένα χρονικό περιβάλλον το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε. Τι ακριβώς περιλαμβάνει? Πρέπει να είναι ολοκληρωμένος. Σίγουρα μια κλινική εξέταση. Ένα τεστ Παπα-Νικολάου, το οποίο μπορεί να είναι και υγρής μορφής και αν θέλουμε μπορούμε να διερευνήσουμε αν έχουμε το HPV, δηλαδή τον ιό των κονδυλωμάτων. Έχουμε δηλαδή τη τεχνολογία να ξέρουμε αν αυτή η γυναίκα φέρει αυτό τον ιό. Γιατί αυτό το πράγμα μας διευκολύνει στο να οργανώσουμε τα τεστ Παπα-Νικολάου στο μέλλον. Αν και εδώ στην Ελλάδα συνηθίζεται κάθε χρόνο, ίσως να μην χρειάζεται κάθε χρόνο μια γυναίκα να είναι τεστ Παπα-Νικολάου, αλλά να είμαστε διασφαλισμένοι ότι οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες για να το κάνουμε κάθε 2-3 χρόνια. Επίσης, ο ενδοκολπικός υπήρχος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν είναι μόνο να δούμε αν υπάρχουν θέματα του ενδομητρίου, μπορούμε να μελετήσουμε και να περιγράψουμε αλλά και να καταγράψουμε τα ευρήματα, έτσι ώστε μελλοντικά να μπορούμε να τα συσχετίσουμε. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε πριν συμβεί κάτι, έστω και ένα μικρό ενομοίωμα, ένα μικροπολίποδας, με μια κίστη μπορούμε να την διερευνήσουμε, να την περιγράψουμε και να την παρακολουθήσουμε. Επίσης, η μαστογραφία και υπέρηχο μαστού, για όσες κυρίες δεν έχουν ενημερωθεί ότι αυτό είναι και δωρεάν πλέον από το κράτος μας, ευρύτερα πλέον, μετά τα 40 τουλάχιστον, θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ένα χρόνο, κάθε χρόνο για 10 χρόνια και μετά το μειώνουμε κάθε 2-3 χρόνια ανάλογα την ηλικία της κυρίας. Είναι και μια ευκαιρία επίσης η κυρία να συζητήσει διάφορα άλλα θέματα, για σεξουαλική επαφή, για εγκυμοσύνη, μια ενημέρωση δηλαδή που θα πάρει κάποιες αποφάσεις ή θεραπείες ή παρακολουθήσεις από το Σεπτέμβριο. Γενικά η προληπτική υγεία είναι η κορονίδα της υγείας, δηλαδή όσο πιο νωρίτερα ξέρουμε ότι είμαστε μάλλον φυσιολογοί τόσο καλύτερα ζούμε, όσο πιο μικρά προβλήματα εντοπίζουμε καλά μπορούμε έγκαιρα να τα διορθώσουμε. Και ένας εφησυχασμός μόνο γίνεται αν η εξέταση αυτή είναι ολοκληρωμένη. Μια τέτοια εξέταση παίρνει αρκετά λεπτά, δεν είναι 5 λεπτά ή 10. Επίσης και η κλινική εξέταση είναι σημαντική. Πολλοί νέοι συνάδελφοι μόνο κάνουν έναν ενδοκολπικό υπέρηχο ή ένα τεστ Παπα-Νικολάου. Η κινητικότητα των οργάνων, η δακτυλική εξέταση, ακόμα και η ίδια η γυναίκα να μας δείξει σε ποια σημεία ή πονάει κάποια δυσκολία, βελτιώνει η μεταφορά των πληροφοριών. Δεν είναι 5 λεπτά μια λίστα, το κάναμε, φύγαμε. Επομένως, μιλάμε για προσωπιοποιημένη θεραπεία ή μάλλον παρακολούθηση της γυναίκας, η οποία ενδυναμώνει την αυτοπεποίθησή της και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, έτσι ώστε να μην έχει και άλλα θέματα να ανησυχεί.